Γεια σας! Στο σημείο αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την εφαρμογή Drag & Drop του WIMI Content της πλατφόρμας IMI. Έχουμε ήδη μπει στην πλατφόρμα και πατάμε IMI Content. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ συνήθως χρησιμοποιώ την εφαρμογή αυτή είτε για κατηγοριοποιήσεις και ομαδοποιήσεις, είτε για τη δημιουργία αναγραμματισμών. Και θα σας δείξω και τους δύο τρόπους. Πατάμε λοιπόν Drag & Drop, δηλαδή μεταφορά και απόθεση. Σε πρώτη φάση θα δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο, το οποίο θα είναι ο αναγραμματισμός της λέξης όχι για την 28η Οκτωβρίου. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν μόνο γράμματα σαν αντικείμενο απόθεσης. Πάμε όμως να τα δούμε και πιο συγκεκριμένα. Δίνουμε ένα τίτλο, για παράδειγμα, όχι. Αναγραμματισμός. Στο σημείο αυτό μπορούμε να προσθέσουμε με τα δεδομένα, όπως για παράδειγμα να δηλώσουμε την άδεια χρήσης που θα συνοδεύει το τελικό προϊόν. Πατάμε το κουμπάκι με τα δεδομένα δίπλα στη λέξη τίτλος. Έχει προσθεθεί αυτόματα ο τίτλος που πριν λίγο καταχώρησα. Και στην άδεια, εγώ προσωπικά επιλέγω τη CC-BY-NC-ND, που σημαίνει ότι ο τελικός χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο μου, αλλά θα πρέπει να αναφέρει το όνομά μου. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για εμπορικούς σκοπούς, δηλαδή για να βγάλει χρήματα, και δεν μπορεί να δημιουργήσει και να διαχειριστεί παράγωγα. Στο author's name είναι ήδη συμπληρωμένο το όνομά μου, λόγω της εισόδου μου στην πλατφόρμα IMI σαν δημιουργός, μπορώ όμως να επιλέξω και κάποιον άλλο τίτλο. Και πατάω αποθήκευση δημιουργού και έπειτα αποθήκευση μεταδεδομένων. Εάν θέλω, μπορώ να προσθέσω ένα φόντο. Θα πατήσω λοιπόν το κουμπί προσθήκη και θα επιλέξω μία εικόνα η οποία είναι ελεύθερη δικαιωμάτων, επομένως δεν θα έχω και πρόβλημα να αναφέρω το δημιουργό. Ωστόσο, εάν δεν ήταν ελεύθερη δικαιωμάτων, μπορούσα να πατήσω επεξεργασία πνευματικών δικαιωμάτων και να γράψω τον τίτλο, το δημιουργό της εικόνας, που ακριβώς τη βρήκα, εδώ πέρα που λέει πηγή, θα έκανα αντιγραφή και επικόλυση της διεύθυνσης από την οποία βρήκα την εικόνα και τι άδεια συνοδεύει την εικόνα αυτή. Τώρα είναι ελεύθερη δικαιωμάτων, όπως είπα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνω κάτι πλέον. Πάμε λίγο να φτιάξουμε την άσκηση και μετά θα σας δείξω και κάποιες ρυθμίσεις. Πατάω λοιπόν το tab άσκηση και ξεκινάω να δημιουργώ. Στην ουσία, το drag and drop λειτουργεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι να φτιάξω τις περιοχές απόθεσης, τα κουτάκια δηλαδή μέσα στα οποία θα πηγαίνουν τα αντικείμενα που θα σύρω. Στο δεύτερο στάδιο φτιάχνω τα σειρώμενα αντικείμενα. Και στο τρίτο στάδιο επικυρώνω σε κάθε τετραγωνάκι ποιο από τα σειρώμενα αντικείμενα μπορεί να μπει. Πάμε όμως να το δούμε. Επιλέγω λοιπόν το κουμπάκι για να δημιουργήσω την πρώτη περιοχή απόθεσης, που θα είναι το κουτάκι στο οποίο θα πάει το όμικρον. Εγώ συνήθως επιλέγω διαφάνεια φόντου 90, γιατί μου αρέσει, δεν είναι τελείως αδιαφανές, φαίνεται και λίγο πίσω το φόντο. Και επίσης επιλέγω αυτή η περιοχή απόθεσης μπορεί να περιέχει μόνο ένα στοιχείο, γιατί σας είπα ότι πρόκειται να κάνω έναν αναγραμματισμό. Επομένως σε κάθε κουτάκι θα πρέπει να μπει ένα γράμμα. Εάν όμως έκανα μία ομαδοποίηση που θα σας δείξω μετά, θα έπρεπε να είναι ξετσεκαρισμένο αυτό, ώστε μέσα σε κάθε κουτάκι να μπορούν να μπουν περισσότερα από ένα στοιχεία. Και επιλέγω πάντα ενεργοποίηση αυτόματης στοίχησης, ώστε να μην μείνει εκεί που θα το αφήσει ο χρήστης το κάθε αντικείμενο, αλλά να στοιχηθεί αυτόματα στην περιοχή μου. Okay. Και έχει δημιουργηθεί η πρώτη περιοχή απόθεσης. Όπως είπαμε, το τετραγωνάκι στο οποίο θα πάει το όμικρον. Μπορώ να το μεγαλώσω από τις λαβές του και να το τοποθετήσω σε όποιο σημείο της εικόνας θέλω. Ας το κάνουμε λίγο μεγαλούτσικο. Τώρα, για να μην δημιουργήσω δύο ακόμη και ξαναεπιλέξω από την αρχή τις ρυθμίσεις τους, μπορώ να κάνω αντιγραφή στο υπάρχον και δύο φορές επικόλυση. Θα πάρω λοιπόν το δεύτερο κουτάκι, θα κάνω διπλό κλικ μέσα του και θα γράψω ότι αυτό είναι το Χ. Τις άλλες επιλογές δεν τις πειράζω όμως. Και στο τρίτο κουτάκι θα είναι το γιώτα και επίσης δεν πειράζω τις άλλες επιλογές, το βάζω απλά στην κατάλληλη θέση. Μπορώ να τα μετακινήσω και λίγο, θα φαίνεται νομίζω πιο ωραίο και είμαι έτοιμη με τις περιοχές απόθεσης. Τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξω τα σειρώμενα αντικείμενα, δηλαδή το γράμμα όμικρον, το γράμμα χ και το γράμμα γιώτα. Πατάω το μεσαίο κουμπάκι για να μπορέσω να προσθέσω το κείμενό μου. Γράφω λοιπόν σαν κείμενο
το όμικρον κεφαλαίο, μπορώ να το κάνω bold και συνήθως εγώ πειράζω εδώ πέρα το μέγεθος. Τώρα επειδή θα είναι πολύ μεγάλο το τετραγωνάκι μου, νομίζω ένα 450 θα με εξυπηρετήσει. Και επίσης επιλέγω σε ποια περιοχή απόθεσης θα πηγαίνει αυτό το σειρώμενο αντικείμενο. Θα πηγαίνει βεβαίως στο όμικρον, διαφάνεια φόντου πάλι 90 και OK. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο γραμματάκι μου. Μπορώ να το μεγαλώσω και λίγο. Ας πούμε ότι θα το τοποθετήσω εδώ. Και πάλι για να μην δημιουργήσω από την αρχή τα αντικείμενά μου, κάνω αντιγραφή πατώντας το δεύτερο κουμπάκι από την μπάρα που μου εμφανίζεται και δύο φορές επικόλυση. Αυτό θα είναι το χ μου και αυτό το γιώτα μου. Κάνω διπλό κλικ λοιπόν σε αυτό και αντί για το όμικρον που μου γράφει, γράφω πια το χ και επιλέγω σαν περιοχή απόθεση το χ. Και εδώ θα είναι το γιώτα μου και επιλέγω σαν περιοχή απόθεσης από επιλέγω το όμικρον και επιλέγω το γιώτα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να επικυρώσω σε κάθε περιοχή απόθεσης ποιο από τα αντικείμενά μου θα πηγαίνει. Κάνω διπλό κλικ στο πρώτο που είπαμε ότι θα πηγαίνει το όμικρον και εδώ πέρα μου λέει επιλέξτε τα σωστά στοιχεία, επιλέγω το κείμενο όμικρον. Στο δεύτερο επιλέγω το κείμενο χ. Και στο τρίτο επιλέγω το κείμενο γιώτα και είμαι έτοιμη. Πάμε τώρα στις ρυθμίσεις στο κάτω μέρος της σελίδας. Συνήθως από εδώ δεν πειράζω τίποτα. Το μόνο που επιλέγω είναι η ενεργοποίηση πλήρους οθόνης. Τα υπόλοιπα τα αφήνω ως έχει. Και αυτό στην πάνω δεξιά γωνία του τελικού προϊόντος μου θα μου εμφανίσει ένα βελάκι το οποίο μπορεί ο χρήστης πατώντας το να του ανοίξει η εφαρμογή σε πλήρη οθόνη. Πληκτρολογώ λέξεις κλειδιά, εγώ συνήθως βάζω e-learning και μετά κάποιες λέξεις από τη θεματική που ανήκει το αντικείμενό μου. Τώρα για παράδειγμα έβαλα 28 Οκτωβρίου και όχι. Τσεκάρω το εμφάνιση κουμπιού χρήσης, θα σας δείξω μετά τι είναι, και πατάω το κουμπί δημιουργία. Και κάπως έτσι έχει δημιουργηθεί το παιχνίδι μου. Θα πρέπει να το δοκιμάσω κιόλας να σιγουρευτώ ότι είναι εντάξει. Βλέπετε ότι μόλις έπιασα το όμικρον μου έγινε ροζ και εδώ πέρα η περιοχή απόθεσης δημιούργησε ένα διακυκωμένο περίγραμμα και όταν θα πλησιάσω το όμικρον στην περιοχή απόθεσης θα γίνει ροζ και η περιοχή απόθεσης. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Το χ στο μεσαίο κουτάκι και το γιώτα στο τελευταίο. Πατάω έλεγχος. Και παίρνουμε ένα βαθμό για κάθε σωστή απάντηση και εδώ πέρα μας εμφανίζει 3 στα 3. Αν θέλω τώρα να το ανοίξω σε δική του σελίδα το παιχνίδι, μπορώ να κάνω αντιγραφή του URL ή αν για παράδειγμα θέλω να το στείλω με email σε κάποιο συνάδελφο. Ανοίγω μια καινούργια καρτέλα, κάνω επικόλυση και είναι αυτό το παιχνίδι μου. Τώρα τα ξαναπάω στη θέση τους βέβαια τα γράμματα. Και εδώ είναι το κουμπάκι που σας είπα πριν για την πλήρη οθόνη, πατώντας το, μου εμφανίζεται το παιχνίδι σε πλήρη οθόνη για να παίξω καλύτερα. Όμικρον, χ, γιώτα και πατάω τον έλεγχο. Να σας δείξω τώρα και τι ακριβώς είναι αυτό το κουμπί χρήσης που μου έλεγε πριν. Εδώ στην κάτω πλευρά του παραθύρου εμφανίζεται μια γραμμούλα που μου γράφει χρήση, ενσωμάτωση και υλοποιημένο με την εφαρμογή IMI Content. Πατώντας λοιπόν το κουμπάκι χρήση, μου δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσω το αρχείο που έφτιαξα σε μορφή H5P. Πατώντας το λοιπόν μπορώ να το αποθηκεύσω στον υπολογιστή μου και μετά να το ανεβάσω σε κάποιο αποθετήριο όπως για παράδειγμα το φωτόδεντρο. Και κάπως έτσι λοιπόν έχω δημιουργήσει έναν αναγραμματισμό χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Drag & Drop. Πάμε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια δραστηριότητα Drag & Drop μεταφοράς και απόθεσης, χρησιμοποιώντας όμως εικόνες. Τώρα θα πατήσω το κουμπάκι επεξεργασία για λόγους οικονομίας χρόνου και θα σας δείξω πάνω στην ήδη έτοιμη άσκηση τι θα έπρεπε να κάνω αν είχα να ταξινομήσω εικόνες. Πάω λοιπόν πάλι στο άσκηση, σβήνω τα γράμματα που έχω δημιουργήσει. Και πάμε να βάλουμε τις εικόνες. Καταρχήν κάνω διπλό κλικ εδώ στο όμικρον και πατάω εμφάνιση ετικέτας αυτή τη στιγμή γιατί θα ήθελα
να δημιουργήσω μια δραστηριότητα όπου ο χρήστης θα πρέπει να βάλει σε κάθε κουτάκι τα αντικείμενα που ξεκινάνε από αυτό το γράμμα. Εδώ λοιπόν θα βάλει τα αντικείμενα ή τα πρόσωπα που ξεκινάνε από όμικρον. Εδώ όσα ξεκινούν από χ. Πατάω, είπαμε, την εμφάνιση ετικέτας και βάζω και κεντρική στίχηση για να είναι πιο ωραίο στην εμφάνιση. Όχι ότι έχει κανένα άλλο νόημα. Και οκ. Okay. Και πάω τώρα να ανεβάσω τις εικόνες μου. Πατάω τώρα το τρίτο εικονίδιο, αυτό που λέει Image. Προσθήκη. Και βάζω εδώ τις χώρες. Εναλλακτικό κείμενο. Χώρες. Πού θα πηγαίνει λοιπόν η εικόνα με τις χώρες, εννοείται στο χ. Και οκ. Okay. Πάω να επιλέξω τη δεύτερη εικόνα μου. Προσθήκη. Τα όπλα. Βάζω σαν εναλλακτικό κείμενο όπλα και πού θα πηγαίνει στο όμικρο. Επόμενη εικόνα. Ο Χίτλερ. Πού θα πηγαίνει λοιπόν ο Χίτλερ, στο Χ και οκ. Μεγαλώνω και λίγο τις εικόνες, γενικά τις κάνω έτσι όπως θα μου άρεσε εμένα καλύτερα. Δεν έχει κανένα νόημα το να... να αλλάξω το μέγεθος σε μια εικόνα. Ιταλία από Γιώτα. Και πάμε στην τελευταία εικόνα. Προσθήκη. Θα ανεβάσω την ιταλική σημαία. Ιταλία 2. Και οκ. Okay. Τώρα λοιπόν, όπως κάναμε και πριν, θα επιλέξουμε σε κάθε περιοχή απόθεσης ποιες εικόνες μπορούν να πάνε. Στην περιοχή απόθεσης λοιπόν με το γράμμα όμικρον κάνω διπλό κλικ και επιλέγω ότι μπορεί να πάει μόνο η εικόνα όπλα. Στο χ διπλό κλικ χώρες και Χίτλερ. Και στο γιώτα διπλό κλικ, Ιταλία και Ιταλία 2. Οκ. Okay. Τώρα όμως εδώ, κάνοντας διπλό κλικ, λέει αυτή η περιοχή απόθεσης μπορεί να περιέχει μόνο ένα στοιχείο και όντως εδώ πέρα στο όμικρον έχω μόνο ένα στοιχείο. Όμως, πηγαίνοντας στο χ, έχω επιλέξει ότι μπορεί να πάει και η εικόνα χώρε, και η εικόνα με τις χώρες και η εικόνα με το Χίτλερ, οπότε θα πρέπει να ξετσεκάρω το ότι μπορεί να περιέχει μόνο ένα στοιχείο, γιατί θα περιέχει δύο στοιχεία. Και το ίδιο θα κάνω και για το γιώτα που έχω στη μία τη σημαία της Ιταλίας και στην άλλη την Ιταλία στο χάρτη. Θα μεγαλώσω λίγο τις περιοχές απόθεσης για να χωρέσουν πιο εύκολα και οι εικόνες μου. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε ok. Πατάω ενημέρωση και πάμε να παίξουμε το παιχνίδι. Οι χώρες, ο Χίτλερ, η Ιταλία και τα όπλα. Πατάω έλεγχος και μου έχει δώσει 5 στις 5 σωστές απαντήσεις. Και πάλι ισχύει το ίδιο ότι μπορώ να πάω στο URL αντικειμένου να κάνω αντιγραφή και σε μια καινούργια καρτέλα επικόλυση. Είπαμε ότι μπορώ να πατήσω την πλήρη οθόνη για να μου εμφανίζεται καλύτερα η δραστηριότητά μου. Και σας είπα ξανά ότι αντιγράφοντας το URL μπορώ να το στείλω και σε κάποιο φίλο μου, σε κάποιο συνάδελφο εκπαιδευτικό να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι αυτό, να το στείλω στα παιδάκια της τάξης μου και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι δύσκολο στη δραστηριότητα drag and drop, αρκεί να πείτε στη λογική. Κατασκευάζω τις περιοχές απόθεσης, στη συνέχεια κατασκευάζω τα σειρώμενα στοιχεία και τέλος επικυρώνω σε ποια περιοχή απόθεσης θα πάει το κάθε στοιχείο.
Αυτό ήταν το Drag and Drop, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε κάποια απορία μπορείτε να μου τη γράψετε στα σχόλια για να σας απαντήσω. Καλή συνέχεια!